Καταλάβατε ίσως και δεν είχε γίνει πολύ και γνωστό ίσως η Ναι, έκθεση. ακριβώς. Φέτος πώς πήρατε αυτή την απόφαση να μας εκθέσετε τα προϊόντα που θα μας πείτε ακριβώς με τα ποια προϊόντα είναι. Κοιτάξτε, εμείς γενικά σαν εταιρεία, πρώτα απ' όλα έχουμε μια ιστορία 40 ετών στο συγκεκριμένο αντικείμενο, με πελάτες σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι και την Κρήτη, να το πω έτσι, και στο εξωτερικό. Η περιοχή της Κρήτης, όπως όλοι ξέρουμε, είναι μια περιοχή με μεγάλη αγροτική παραγωγή. Στο παρελθόν έχουμε, όπως ξέρετε, σε όλη την Κρήτη, να το πω έτσι, και πελάτες και συνεργαστεί, κυρίως όμως στους νομούς των Χανίων και του Ηρακλείου, πιο πολύ σε αυτούς τους δύο νομούς. Τώρα, επειδή έχω επισκεφτεί τουλάχιστον δύο Ήσασταν φορές τον και τελευταίο πρόσφατα χρόνο, εδώ στην περιοχή, ακριβώς, έτσι. προ 10 ημερών ήμουνα πάλι στην περιοχή της Ιεράπετρας και επισκέφτηκα πολλούς παραγωγούς, τα θερμοκήπια τους, τα συσκευαστήρια, τους εμπόρους. Οπότε βλέπω ότι ο νομός, όπως όλοι ξέρουμε, του Λασιθίου, ο νομός Λασιθίου, αν δεν είναι ο πρώτος σε αγροτική παραγωγή, είναι μέσα σίγουρα στους έναν-δύο πρώτους. Μαζί με τον νομό Πέλλας, ίσως, η Μαθίας, εκεί. Δηλαδή είναι η καρδιά, να το πω έτσι, της αγροτικής παραγωγής. Κατά συνέπεια, λοιπόν, και θέλοντας να επεκτείνουμε τη δραστηριότητά μας εκτός των υπολείπων νομών της Κρήτης και στον νομό του Λασιθίου, αποφασίσαμε και εφόσον έγινε γνωστό ότι υπάρχει αυτή η έκθεση, Έκθεση. η έκθεση που λαμβάνει η χώρα, δηλαδή από Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, να μπορέσουμε να έρθουμε έτσι πιο κοντά με το λαό του Λασιθίου, της Και όχι Ιεράπετρας μόνο και να σας γενικότερα. γνωρίσει, να δει τι Ακριβώς, ακριβώς ακριβώς. είναι η Ολυμπιάς, τι μπορεί να προσφέρει και πώς μπορεί να βοηθήσει στην ανάδειξη, αν το λέω σωστά, Σωστά. των αγροτικών μας προϊόντων. Γιατί, Σωστά. ας πούμε, να σταματήσει αυτό το παρεδώσε που λέμε εμείς εδώ με την κλούβα να μεταφέρουν τα προϊόντα, να σεβαστούμε τον κόπο μας που λέω πολλές φορές Σωστά. και να τα συσκευάζουμε, αν το καταλάβει σωστά, όμορφα, με τη δική σας βοήθεια, κύριε Μαντζουράνη. Ακριβώς. Κοιτάξτε, όπως σας είπα και πάλι με την επαφή που είχαμε τους παραγωγούς κατά κύριο λόγο, γιατί αυτός είναι και ο πρωταρχικός μας στόχος και υποψήφιος πελάτης, να το πω έτσι ανοιχτά, είναι ότι ναι μεν, καταρχάς μιλάμε για μια δουλειά πολύ κοπιαστική, μια δουλειά δηλαδή που από όσον είδα και ρώτησα και έμαθα δεν αμείβεται για αυτό που είναι, έτσι, δηλαδή τα προϊόντα δεν παίρνουν την τιμή που θέλει ο παραγωγός. Εμείς είμαστε κοντά στον παραγωγό στο θέμα το ότι να αυξήσει την αγοραστική του, να το πω έτσι, ικανότητα να αλλάξει την εικόνα του προϊόντος που πουλάει. Όπως είπατε κι εσείς, να μην τα πουλάει όπως είναι ακριβώς μέσα από την κλούβα, μέσα από το χωράφι, από το θερμοκήπιό του, στον έμπορο σε μια πιο χαμηλή τιμή. Φανταστείτε αντίστοιχα ότι μια ντομάτα, να το πούμε ένα παράδειγμα, η οποία είναι βρώμικη, θα έχει διαφορετική τιμή σίγουρα στον έμπορο, όταν το τυμπά διαλεγμένη, να μην υπάρχουν δηλαδή σκάτες ντομάτες μέσα, να είναι καθαρή, να είναι καθαρισμένη. Σίγουρα λοιπόν αυξάνει και δίνει. Δίνει άλλη στο προϊόν, δίνει αξία αν το συσκευαστεί Εμφανίζει στην αρχή σωστά. ότι αυτό που παίρνει ο έμπορος είναι αυτό πραγματικά που είναι. Μια ντομάτα σωστή και όπως πρέπει, Ωραία. και όχι μόνο η ντομάτα, οποιοδήποτε αγροτικό προϊόν Και το βέβαια. αγγούρι λέτε και πατάτα. Λοιπόν, πώς το κάνουμε αυτό τώρα, κύριε Μαντζουράνη. Υπάρχει, ας πούμε, μια μικρή βιοτεχνία στο χώρο μας. Ακριβώς. Εξαρτάται βέβαια στην κλίμακα στην οποία θέλει να κινηθεί ο κάθε πελάτης. Εμείς απευθυνόμαστε, όπως σας είπα, από τον πολύ μικρό παραγωγό, ο οποίος θέλει ίσως ένα απλό μηχάνημα μόνο και μόνο για να γυαλίσει την ντομάτα του και τίποτα παραπέρα. Και μπορούμε να φτάσουμε μέχρι και μια σύγχρονη μονάδα, ένα συσκευαστήριο δηλαδή, όπως είναι τα περισσότερα εκεί στην Ιεράπετρα, με ηλεκτρονικούς ταξινομητές που ταξινομούν την ντομάτα με βάση το βάρος της, με βάση το χρώμα της, με βάση τη διάμετρό της κτλ. Άρα έχουμε όλη την γκάμα των μηχανημάτων ανάλογα το τι πελάτη έχουμε απέναντί μας, γιατί πάμε πάντα με τις ανάγκες του πελάτη. Ναι, Δεν θα αυτό πάω. δηλαδή, αν είναι ένας μικρός παραγωγός, Σωστά. κύριε Μαντζουράνη, ο οποίος δεν μπορεί και ή δεν έχει να επενδύσει, ας πούμε, πολλά χρήματα για να κάνει Σωστά. μόνος του τη διαλογή, γιατί ξεκινάμε από τη διαλογή, το πλήσιμο των προϊόντων και την κατάταξή τους, ανάλογα, ας πούμε, αν ο έμπορος, να το πω έτσι λαϊκά που το ξέρουμε εμείς εδώ, ζητάει ντομάτα 50 γραμμαρίων, ή 50 γραμμαρίων ντομάτα θα πάει σε ένα συγκεκριμένη συσκευασία. Η ντομάτα των μισού κιλού θα πάει, ξέρω εγώ, κάπου αλλού. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτή Είναι είναι η το θέμα της διαλογή. ταξινόμησης, δηλαδή. Ναι. Όπως το ίδιο και το αγγούρι, ας πούμε. Αν είναι το μικρό αγγουράκι, κάπως συγκεκριμένα νομίζω τα θέλουν οι άνθρωποι, αν το έχω καταλάβει σωστά. Συγκεκριμένους πόντους του αγγούρι. Άρα και εδώ μπορεί να γίνει μια διαλογή
Να την κάνει ο ίδιος ο παραγωγός τη διαλογή. Σωστά. Όχι δηλαδή το συσκευαστήριο, το δημοπρατήριο και να το πάει έτοιμο προς πώληση. Ακριβώς. Και να το ανοίξει ίσως και μια άλλη πόρτα. Δηλαδή η πλειοψηφία τουλάχιστον αυτών που μίλησα εγώ δουλεύουν στα δημοπρατήρια, δουλεύουν στα συσκευαστήρια απευθείας. Δίνουν το προϊόν τους, πληρώνονται γι' αυτό, αμείβονται γι' αυτό λοιπόν και σταματάει εκεί. Αλλά υπήρχε μερίδα των παραγωγών που μίλησα, οι οποίοι θέλουν να εμπορευτούν μόνοι στα προϊόντα τους, χωρίς τη βοήθεια δημοπρατηρίου ή συσκευαστηρίου ή οτιδήποτε. Ο τρόπος για να το κάνεις αυτό και να πας απευθείας δηλαδή στον πελάτη, έτσι, είναι το να έχεις τυποποιημένο προϊόν. Δηλαδή, φανταστείτε εσείς να πουλήσει κάποιος εκτός των συσκευαστηρίων τα προϊόντα του και να πάει ντομάτες βρώμικες, όχι διαλεγμένες. Στην κλούβα που λέμε, αυτό το τελάρο, το ξέρετε, βέβαια. Κύριε Μαντζουράνη, ναι. Οπότε, άρα, λοιπόν, ναι. Με αυτή τη μέθοδο και ανάλογα το τι ακριβώς θέλει να κάνει ο πελάτης, εμείς μπορούμε να του δώσουμε τη λύση που είναι πάνω στην ανάγκη του, πάνω στις ανάγκες του. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι τώρα. Πώς μπορεί να το σηκώσει οικονομικά τώρα ένας παραγωγός αυτό που θα... Σίγουρα δεν το συζητώ, όποιοι κόστος και αν είναι... Και αν έχει, δίνεις αξία στο προϊόν σου, οπότε πάμε να δούμε τώρα πόσο μπορεί να το κοστίσει αυτό από έναν, δεν ξέρω αν μπορούμε να το πάμε ή πώς μπορούμε να το πάμε, ας πούμε ένας που έχει 5 στρέμματα και συγκεκριμένο όγκο προϊόντων, ας πούμε. Έτσι πάει, έτσι γίνεται η σωστά, επιλογή, σωστά. Πώς. Ας πούμε, ένας παραγωγός ο οποίος παράγει, να το πω έτσι, 20 τόνους προϊόντος, 20 τόνους ντομάτα, ναι. Ίσως για αυτόν τον παραγωγό, τον πολύ μικρό, να είναι κάτι δύσκολο. Ναι. Να το κάνει από μόνος του, από την άποψη ότι δεν έχει την παραγωγή, δεν έχει τέτοια παραγωγή που να μπορέσει να κάνει και μια απόσβεση. Υπάρχουν πελάτες βέβαια που ακόμα και με μικρή, πολύ μικρή παραγωγή έχουν προβεί στην αγορά ενός μηχανήματος, το οποίο ίσως τους μειώνει το εργατικό κόστος. Ή να πω αλλιώς. Μπορούν, ας πούμε, μια ομάδα γειτόνων, παραδείγματος χάρη, να μαζευτούν και να κάνουν μια αγορά τέτοιου μηχανήματος που να τους λύσει τα χέρια. Δηλαδή, και να μην έχουμε πολλά εργατικά να πληρώνει ο κόσμος με την έννοια του καθαρίζω και ξεδιαλέγω το προϊόν μου και το κατατάσω. Όπως το είπαμε προηγουμένως, άρα έχω το μηχάνημα αυτό και μου λύνει πολλά προβλήματα. Ακριβώς, σου μειώνει σίγουρα τα εργατικά χέρια που θα χρειαστείς πάνω στη δουλειά σου. Όπως είπατε και εσείς, στον καθαρισμό, στη διαλογή, στη συσκευασία. Το ξέρουμε όλοι ότι στο κομμάτι αυτό πάντα υπάρχουν εργατικά χέρια, υπάρχουν μεροκάματα. Το μηχάνημα λοιπόν έρχεται εδώ να μας βοηθήσει, κάνοντας τη δουλειά 4 και 5 και 6 ατόμων και 5 εργατών, ξέρω να το πούμε έτσι. Το κόστος τους τώρα για έναν π.χ. παραγωγό, ο οποίος διαθέτει, να το πω, 60, 70, 100, 200 τόνους προϊόντος ή και παραπάνω, το να βάλεις με 3.000 ευρώ ένα γυαλιστικό μηχάνημα που θα σου λύσει τα χέρια από το θέμα του καθαρίσματος της ντομάτας, πιστεύω ότι μέσα στα πλαίσια αυτού που σου δίνει, δηλαδή το value for money, να το πω έτσι λίγο αγγλικά, και η αξία του μηχανήματος, πιστεύω ότι είναι στα μέτρα του μικρού παραγωγού και εμπόρου, και να το πω και έτσι. Από εκεί και πέρα το θέμα της ταξινόμησης με ηλεκτρονικό ταξινομητή που απαιτεί η ντομάτα και το αγγούρι στην ουσία. Εκεί για την ντομάτα συγκεκριμένα με έναν ταξινομητή που έχουμε το οικονομικό μας το μοντέλο, ο οποίος μπορεί να σου ταξινομήσει 2 με 3 τόνους ντομάτα την ώρα σε μεγέθη, στα 13.000, που είναι μία από τις πιο ανταγωνιστικές τιμές, αν όχι η πιο ανταγωνιστική τιμή που υπάρχει στην ευρωπαϊκή αγορά. Και το λέω μεταγνώσεως γιατί είμαστε στο εξωτερικό, πουλάμε στο εξωτερικό. Μάλιστα. Φανταστείτε περίπου το 50% εμάς της εταιρείας των μηχανημάτων που κατασκευάζουμε είναι προς εξαγωγή. Κοίτα να δεις. Αυτά τώρα είναι σε ποιες χώρες, μια παρένθεση εδώ. Δηλαδή φαντάζομαι σε ανταγωνίστριες, είτε σε Ισπανίες, Πορτογαλίες, Τουρκίες, Μαρόκο, δηλαδή όπου υπάρχει προϊόν. Δηλαδή είναι απίστευτο που μας λέτε. Έτσι, μόνοι μας καμιά φορά βγάζουμε τα μάτια μας, μου φαίνεται, έτσι. Δεν το συζητώ. Ναι. Αλλά πάντως μπράβο που διαπρέπεται στο εξωτερικό με αυτά τα. Σε κρίσεις προσπαθούμε και δόξα τω Θεώ πηγαίνουμε καλά. Μπράβο σας. Το εξωτερικό, να πω την αλήθεια, μας στηρίζει σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή καταφέρνουμε και εξάγουμε τα προϊόντα μας σε πολλές χώρες, κυρίως στα Βαλκάνια, Μέση Ανατολή, Βόρεια Αφρική. Δεν θα πω Δυτική Ευρώπη, γιατί εκεί είναι τα πράγματα, ο ανταγωνισμός είναι ακόμα πολύ, πολύ ισχυρός. Έτσι, αλλά πιστεύω ότι είμαστε σε καλό επίπεδο. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε τώρα, ήθελα να ρωτήσω αυτό το... επιδοτείται με κάποιο τρόπο αυτή η αγορά, κύριε Μαντζουράνη. Δηλαδή υπάρχει πρόγραμμα που μπορεί ένας παραγωγός να ενταχθεί
Είπαμε, ή μια ομάδα παραγωγών, οι γειτόνοι γύρω-γύρω από ένα. Να το αγοράσουν όλοι μαζί, ας πούμε. Επιδοτείται με κάποιο τρόπο. Από όσο γνωρίζουν, ναι, βεβαίως. Υπάρχουν πάρα πολλά αναπτυξιακά προγράμματα, είτε συγχρηματοδοτούμενα από Ευρωπαϊκή Ένωση και ελληνικό δημόσιο, τις περιφέρειες, προγράμματα leader. Τα μηχανήματα αυτά που εντάσσονται στην μεταποίηση, που εντάσσονται στον πρωτογενή τομέα, επιδοτούνται σίγουρα. Να. Και έχουμε και πολλούς πελάτες κιόλας που έχουν προβεί στην αγορά ενός μηχανήματος με τέτοιον τρόπο. Εδώ στην Ιερά Πέτρα υπάρχει κάτι για να το επισκεφτεί κάποιος και να δει πώς λειτουργεί αυτό. Πέρα από την έκθεση, είπαμε ότι θα είστε στην έκθεση εδώ. Βεβαίως, ναι. Υπάρχει κάτι που μπορεί να το δει, ας πούμε, κάπου, πώς δουλεύει το μηχάνημά μας, εννοείται. Ναι, ναι, ναι. Κατά κόρον έχουμε βάλει μηχανήματα πολλά, κυρίως για την ντομάτα, στην περιοχή της Κουντούρας, στη Χανιά, στην περιοχή του Ηρακλείου. Στην περιοχή των Χανίων επάνω έχουμε μηχανήματα πάλι ταξινομητές ηλεκτρονικούς για πορτοκάλι, για αβοκάντο. Στην περιοχή της Ιερά Πέτρας ακόμα, όπως σας είπα, δεν έχουμε τόσο πολύ δραστηριοποιηθεί. Είναι τώρα το άνοιγμά μας εκεί. Κυρίως στην περιοχή του Λασιθίου, του Οροπεδίου μάλλον, για πατάτα πιο πολύ. Αλλά στο κομμάτι της ντομάτας φυσικά, όπως σας είπα, πάμε στην Νότια Χανιά και τα λοιπά, εκεί σε εκείνη την περιοχή, όπου μπορούμε να δούμε μηχανήματα και να μιλήσουμε με τους πελάτες. Να. Είναι μόνο ντομάτα και αγγούρι ή ας πούμε μπορεί να μπει και η πιπεριά και η μελιτζάνα και άλλα προϊόντα, ας πούμε. Ή το ντοματίνι, το μικρό. Έχει την αντίστοιχη γραμμή παραγωγής του. Δηλαδή δεν μπορώ να συνδυάσω π.χ. στο ίδιο μηχάνημα μια ταξινόμηση για την ντομάτα, η οποία είναι ένα στρογγυλό φρούτο μέσου βάρους, ας το πω έτσι, 200-250 γραμμάρια, με το αγγούρι, το οποίο είναι ένα μακρόστενο προϊόν που φτάνει τους 20 και τους 30 πόντους, ανάλογα τον τύπο και την ποικιλία του. Οπότε το κάθε προϊόν συνήθως απαιτεί και διαφορετική γραμμή διαλογής και ταξινόμησης. Αυτό που μπορώ να συνδυάσω είναι π.χ. στο μηχάνημα του καθαρισμού. Δηλαδή κάποιος που, επειδή από ό,τι είδα κιόλας, η παραγωγή περισσότερο δεν ασχολούνται με μόνο καλλιέργεια, δηλαδή να πεις ότι κάνω μόνο ντομάτα, ασχολούνται με πολλά διαφορετικά. Με προλάβατε, ναι, σωστά. Ναι. Οπότε μπορώ να σας πω ότι π.χ. με ένα γυαλιστικό μηχάνημα, αυτό που θα χρησιμοποιήσει για να καθαρίσει τις ντομάτες του, μπορεί επίσης να καθαρίσει τις πιπεριές, τις μελιτζάνες και όλου αυτού του τύπου τα προϊόντα. Από εκεί και πέρα τώρα, αν προχωρήσει και είναι σε θέση να κάνει και την ταξινόμηση, όπως καταλαβαίνετε τώρα, η μελιτζάνα με την ντομάτα ή η ντομάτα με το αγγούρι δεν μπορούν να ταξινομηθούν στον ίδιο ταξινομητή. Υπάρχουν ξεχωριστά μοντέλα, ξεχωριστά μηχανήματα δηλαδή, τα οποία είναι κατάλληλα για το κάθε προϊόν. Εξαρτάται πάντα τον πελάτη και το τι ακριβώς θέλει να κάνει. Επειδή ακριβώς αυτό που είπατε, ότι ας πούμε έχουμε παραγωγούς που έχουν σταθερή καλλιέργεια, δηλαδή ξέρω να καλλιεργώ ντομάτα, άρα αυτό θα κάνω συνεχώς, δεν θα αλλάξω. Υπάρχουν όμως και αυτοί οι παραγωγοί που με διάφορα κριτήρια, δεν είναι του παρόντος να τα πούμε, επιλέγουν κάθε φορά το τι θα φυτέψουν. Δηλαδή μια ντομάτα να πάει στο αγγούρι, στην πιπεριά ή κάπου αλλού τέλος πάντων. Αν έχει και καμιά ίωση, κανένα βακτήριο, κανένα αυτό, μπορεί να αλλάξει αναγκαστικά παραγωγή. Οπότε εδώ τώρα υπάρχει κάτι που να... μπορεί να το αλλάξει, ας πούμε, η γραμμή παραγωγής από την ντομάτα να πάει, ας πούμε, στο αγγούρι ή ανάλογα με την καλλιέργεια, λέω εγώ τώρα. Υπάρχει τόσο κάτι... ανώμια προϊόντα, όχι. Είναι δύσκολο. Ναι. Δηλαδή, να σας πω ότι το ίδιο μηχάνημα που μπορεί να αγοράσει ένας άνθρωπος, ένας παραγωγός, θα κάνει και για ντομάτα, θα κάνει και για αγγούρι, είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Λέω μήπως υπάρχει κάτι, ας πούμε, που να μπορεί να ενσωματωθεί στο μηχάνημα αυτό, παρέντου και να αλλάξει. Έχω τώρα στο μυαλό μου κάτι άλλο. Σε ό,τι αφορά στρογγυλά προϊόντα ή ενός μεγέθους στάνταρ, ναι, φυσικά. Δηλαδή το γυαλιστικό, όπως σας είπα, ξεκινάει με ντομάτα, μπορεί να είναι κατάλληλο και για την πιπεριά, μπορεί να είναι κατάλληλο και για τη μελιτζάνα και οποιοδήποτε στρογγυλό προϊόν. Αυτό που ξεφεύγει λίγο από την κατηγορία είναι το αγγούρι. Το οποίο συνήθως δεν θέλει καθάρισμα, δεν θέλει γυάλιμα, δεν θέλει τίποτα. Εκεί μιλάμε πλέον για μια γραμμή που έχει να κάνει με την ταξινόμηση με βάση το μήκος ή το βάρος και την τύλιξή του σε σελοφάνο, όπως το κάνουν για να μπορέσουν να απευθυνθεί σε αγορές. Είναι λίγο πιο ιδιαίτερη η γραμμή αυτή του αγκουριού. Εντάξει, η Ιερά Πέτρα φυσικά είναι... Λέμε πάλι ότι δεν είναι δύσκολο, ας πούμε, να γίνει προμήθεια, παραδείγματος χάρη, από ομάδες παραγωγών, παραδείγματος χάρη, ας πούμε. Όχι, ειδικά όταν μιλάμε για ομάδα παραγωγών, το να επιμεριστεί το κόστος στους συμμετέχοντες στην ομάδα, πιστεύω ότι είναι κάτι που μπορεί να γίνει, έχει γίνει κατά κόρον σε πολλές περιοχές. Από ό,τι ξέρω και είδα, στην Κρήτη λειτουργούν συνεταιρισμοί.
Mm-hmm. Δηλαδή, το συνεταιρίζεσαι, να το πω έτσι, έχει κάποια αξία στην Κρήτη. Mm. Αυτό έχω διαπιστώσει από τα ταξίδια μου και από τις επισκέψεις μου. Ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα, λίγο οι συνεταιρισμοί είναι κάπως έχουν παρακμάσει, κάπως δηλαδή το βλέπω έτσι. Mm-hmm. Στην Κρήτη, από όσο είδα, μπορούν να συνεργαστούν, μπορούν να δουλέψουν μαζί. Mm-hmm. Μάλιστα. Τις ομάδες παραγωγών. Τώρα στα δημοπρατήρια αναφέρεστε εδώ, δηλαδή μπορεί ένα δημοπρατήριο με χιλιάδες τόνους, αν λέω καλά το χιλιάδες και δεν είναι κιλά, όχι, εκατομμύρια ας πούμε, ναι, μπορεί να σηκώσει ένα κάτι τέτοιο. Αυτοί που ασχολούνται σε τέτοιο επίπεδο, δηλαδή σε τέτοια κλίμακα όπως δημοπρατήρια, τα σύγχρονα συσκευαστήρια ομάδες παραγωγών όπως βρίσκονται πάρα πολλά στην περιοχή της Ιεράπετρας, οι περισσότεροι καταρχάς διαθέτουν ήδη μηχανήματα, μεγάλες δαμές παραγωγής, με ηλεκτρονικούς ταξινομητές, με μεγάλη δυναμικότητα. Yeah. Δηλαδή μπορούν να συσκευάσουν, να το πω έτσι, και 5 και 10 τόνους την ώρα ντομάτας ή πολυκρεστικών κτλ. Εμείς φυσικά απευθυνόμαστε και σε αυτούς. Και σε αυτούς. Μπορούμε να καλύψουμε δηλαδή οποιαδήποτε ανάγκη ενός σύγχρονου συσκευαστηρίου. Ακόμα. Αλλά βασικά λέμε και για τους μικρούς παραγωγούς, δηλαδή για τους παραγωγούς που δεν θέλουν να πάνε ας πούμε, τα προϊόντα στο δημοπρατήριο και τα συσκευάζουν ή ακόμα να τα πάνε έτοιμα στο δημοπρατήριο ας πούμε. Ναι, φυσικά, γιατί αυτό. Στο δημοπρατήριο κυρίως παίζει η τιμή. Ανάλογα με τη διαλογή εδώ, έτσι, δηλαδή να μην αφήνουμε το δημοπρατήριο που έχουν να κάνει τη δική του διαλογή, έτσι, με ό,τι αυτό συνεπάγει, να την έχω κάνει εγώ πριν και να το πάω έτοιμο το προϊόν. Και αυτό είναι αυτό που διαπίστωσα κατά κύριο λόγο στην επίσκεψή μου κάτω. Μάλιστα. Είναι αυτό δηλαδή το κύριο πρόβλημα. Επίσης σημείωσα το ότι η πιο πολλή παραγωγή, έχοντας, να το πω έτσι, άγνοια λίγο πάνω στο τι μπορεί να προμηθευτεί, τι μπορεί να του κάνει καλύτερη τη δουλειά του. Θεωρούν ότι είναι ένα κόστος υπερβολικό, ένα κόστος υπέρογο για αυτούς, ότι δεν κάνει αυτό για αυτούς. Είναι ότι πρέπει να απευθυνθούμε π.χ. μόνο στα μεγάλα συσκευαστήρια. Εφόσον κάνουμε την κουβέντα και τους εκθέσω τα πράγματα, αλλάζουν, να το πω άποψη. Έτσι, άποψη. Σου λέει, όχι, ναι, είναι κάτι που μπορώ να το κάνω, είναι κάτι που θα με βοηθήσει στη δουλειά μου. Το ένα κομμάτι και βασικά υπάρχει και πρόγραμμα επιδότησης, οπότε μπορεί να το αγοράσει ίσως πιο οικονομικά. Δηλαδή να του έρθει πιο φτηνά. Κατά καιρούς τρέχουν πάρα πολλά προγράμματα. Ακόμα και στην εποχή της κρίσης που ζούμε, υπάρχουν αναπτυξιακά προγράμματα, υπάρχουν προγράμματα που στηρίζουν την αγροτική παραγωγή. Έτσι, θεωρώ ότι μόνο αυτός είναι ο τρόπος, αν ρωτάτε τη γνώμη μου για τη χώρα μας. Δηλαδή να στηριχθούμε πάνω σε αυτά που εμείς μπορούμε να παράγουμε και έχουμε και γνωρίζουμε. Δηλαδή στην περιοχή της Ιεράπετρας που μιλάμε για μια περιοχή αγροτική περίπου στο 90% αν δεν κάνω λάθος, που θα στηριχθούμε στον πρωτογενή τομέα. Μάλιστα. Και θα δουλέψουμε εκεί. Μάλιστα. Συσκευασμένα, τυποποιημένα λοιπόν προϊόντα με ξεκάθαρη εικόνα του τι προϊόν. Δηλαδή ένας μπορεί να ζητήσει μικρές ντομάτες παραδείγματος χάρη, ο άλλος μπορεί να ζητήσει μεγάλες ντομάτες. Οπότε ανάλογα. Μπορεί να παραγωγός σε οποιαδήποτε πλέον ό,τι του ζητηθεί να ανοίξουν οι αγορές για τον ίδιο. Οτιδήποτε, να αυξήσει τη δουλειά του και να πληρωθεί το σωστό για τον κόπο του. Ναι, έτσι αυτό, σεβασμό στον κόπο μου και στο προϊόν μου. Τώρα, εγώ κατάλαβα που είμαι και άσχετη τι είναι αυτό. Τώρα, θα σας βρούμε στην AgroExpo, να μας πείτε και σε ποιο περίπτερο που θα είστε εκεί. Να μας βρείτε, όπως ξέρουμε η έκθεση είναι Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Οι ώρες που λειτουργεί η έκθεση είναι για Παρασκευή και Σάββατο. 4 η ώρα μέχρι τις 9. Μπράβο, και Κυριακή από τις 10.30. Ωραία. Από το πρωί, εμάς θα μας βρείτε στο περίπτερο 8 της ζώνης Δέλτα. Θα είμαστε εκεί με το μηχάνημά μας, να μιλήσουμε με τους παραγωγούς, να μιλήσουμε με τον κόσμο. Ωραία. Οπότε θα φέρουμε και ντομάτες πολλές, που έτσι και αλλιώς είναι τώρα, καταλάβατε, με την απεργία της Πινιού είχαμε θέμα. Οπότε ας φέρουν οι παραγωγοί ντοματούλες να δούνε πώς δουλεύει η γραμμή παραγωγής, πρέπει να βγάζει την ντομάτα, έτσι. Σωστά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, με το καλό να σας δεχτούμε. Χάρηκα πάρα πολύ. Είμαστε στην Αχαΐα. Δεν ξέρω πού ακριβώς. Στην Αχαΐα είστε. Η εταιρεία μας, το εργοστάσιο, βρίσκεται στην περιοχή Λάπα Αχαΐας. Ναι. Ένα μικρό χωριό λίγο έξω από την Πάτρα, περίπου 30 χιλιόμετρα. Πολύ ωραία. Με εξαγωγικό λοιπόν πρόγραμμα προς ανατολισμό, εξωστρέφεια η Ολυμπιάς. Δίνει μηχανήματα σε όλη την. Τη Μεσόγειο να πω, έτσι, και όχι μόνο, με μηχανήματα που αναδεικνύουν το προϊόν ουσιαστικά. Έτσι, γιατί δεν φτάνει να λέμε ότι είναι καλό, πρέπει με κάποιο τρόπο. Με την παραγωγή βοηθάμε
τον παραγωγό και τον, mm-hmm. τον άνθρωπο που δουλεύει πάνω στον τομέα αυτόν. Είναι κάτι παρόμοιο, π.χ. όπως αναπτύσσεις, ας το πω έτσι, για ποιο λόγο φτιάχνεις το θερμοκήπιο, για να αυξήσεις mm-hmm. την παραγωγή σου. Mm-hmm. Θα βελτιώσεις τα λιπάσματά σου, mm-hmm. θα βελτιώσεις το ποτισμά σου, θα κάνεις τα πάντα δηλαδή ό,τι αφορούν την παραγωγή σου. Από εκεί και πέρα το κομμάτι που σου μένει, να το πω έτσι, είναι όλα αυτά να τα αξιοποιήσεις στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. Mm-hmm. Πάρα πολύ ωραία. Και εκεί είναι που μπαίνουμε και να βοηθήσουμε και εμείς. Πολύ ωραία. Λοιπόν, με το καλό να σας δεχτούμε και να δούμε την παρουσίαση των μηχανημάτων της Ολυμπιάς. Κύριε Μαντζουράνη, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε από κοντά. Εγώ σας ευχαριστώ και για το βήμα που μου δώσατε. Αν είναι δυνατόν. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά με έναν εκθέτη που είναι πρώτη φορά που εκθέτει προϊόντα στην Agro Expo.